Κύριε Παρούτη, λοιπόν, Σωτήρη, ιστορική απόφαση δημιουργεί προηγούμενο. Όπως είδαμε, είναι πολλές και ποικίλες οι αντιδράσεις. 8 δικαστές του Ανωτάτου άκουσαν τις δύο πλευρές σε 11 ακροάσεις και σε διάστημα 5 μηνών αποφάσισαν σήμερα ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι ανίκανος να ασκεί τα καθήκοντά του γενικού ελεκτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Είδαμε την απόφαση και τις αντιδράσεις και οι παρατηρήσεις αφορούν κυρίως τις πολιτικές προεκτάσεις ή τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί, όπως υποστηρίζουν κάποιοι. Μιχάλη, μιλάμε όντως για μια σημαντικότατη δικαστική απόφαση από το επανασυσταθέν Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο έπαυσε ένα από τους κορυφαίους θεσμικούς αξιωματούχους. Μια απόφαση η οποία από την ώρα που διαβαζόταν και πρέπει να επισημανθεί η ομοφωνία των μελών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου ήταν και παραμένει σε πλήρη διάσταση με το περιδικαίου αίσθημα. Πιο απλά, η κοινή γνώμη ή η πλειοψηφία των πολιτών, ασχέτως της καταπληκτικής απόφασης, τώρα είναι πεπισμένη ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επιτελούσε σωστά τα καθήκοντά του και κακώς έχει παυθεί. Από την άλλη όμως, ένα δικαστήριο δεν κρίνει επί τη βάση του δημοσίου αισθήματος. Ή της δημοφιλίας, το είπε. Κρίνει από το μαρτυρικό υλικό που έχει προσκομισεί ενώπιον του. Από εκεί και πέρα, αυτή η δημόσια συζήτηση θα πάρει κάποιες μέρες. Και ασφαλώς η σημερινή δικαστική απόφαση θα πρέπει να είναι σεβαστή, αλλά μπορεί και να κριθεί και να επικριθεί και από λοιπόν, τους πολίτες. Εσύ, Σωτήρη, τι θα έλεγες για αυτή την απόφαση, για το λεκτικό αυτής της απόφασης? Ότι ήταν ιδιαιτέρως σκληρό το λεκτικό. Χρησιμοποιήθηκαν βαριές φράσεις. Τις ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Θα θυμίσω μερικές που έχω συγκρατήσει. Αντιδρούσε με απρέπεια. Παραβίασε τα έσχατα όρια, παραβίασε το τεκμήριο της αθωότητας. Μπορεί να υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις και το δικαστήριο παρέπεψε σε συγκεκριμένες αναφορές. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης όμως έκανε έργο στην ελεκτική. Υπέδειξε και απεκάλυψε σκάνδαλα. Συνέβαλε στην τεκμηρίωση υποθέσεων διαφθοράς στο δικαστήριο, εξέδωσε πλειάδα ειδικών εκθέσεων. Εν ολίγης δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν δούλευε για δεκάδες θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρηστή διοίκηση και τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Ενδεχομένως να ξέφυγε σε κάποια. Το Ανώτατο Δικαστήριο στάθηκε αυστηρά στις περιπτώσεις για τις οποίες καταγγέλθηκε από το Γενικό λοιπόν, Εισαγγελέα. Κάτι το οποίο ενόχλησε ιδιαιτέρως τον κύριο Μιχαηλίδη στην δήλωση στην οποία προέβηκε έξω από το Ανώτατο. Ακριβώς. Οι δηλώσεις του κυρίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Μιχάλη, ήταν εξίσου σκληρές. Και με το λεκτικό της δικαστικής απόφασης. Τον ακούσαμε, μίλησε για μαύρη μέρα, για το σύστημα που τον νίκησε και πέτυχε την καρατόμησή του, επικρίνοντας τόσο τον δέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και τον νη. Θα λέγαμε ότι η δήλωση Οδυσσέα Μιχαηλίδη ήταν περισσότερο πολιτική παρά νομική. Πιο απλά προανήγγειλε ότι δεν πάει σπίτι του οριστικά. Εξάλλου, η δημοφιλία του είναι αναγνωρισμένη και από αυτό το ίδιο το δικαστήριο λοιπόν, που τον καταδίκασε. Ωστόσο, αποτελεί από σήμερα κιόλας παρελθόν για την ελεκτική υπηρεσία ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ενώ υπάρχει δηλωμένη πρόθεση, για παράδειγμα από την παρούσα κυβέρνηση, να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ελεκτικής υπηρεσίας. Και να εξυγχρονίσει ταυτόχρονα και το θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα με τον διαχωρισμό του ρόλου του νομικού συμβούλου του κράτους από αυτό του δημοσίου κατηγόρου. Τώρα, στην καθαυτό διοικητική πράξη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το κράτος, το οποίο κάνει η αλήθεια πολλά χρόνια για να εκδικάσει μια υπόθεση ενός απλού πολίτη και πολλούς μήνες για να απαντήσει στο email ή στο τηλεφώνημα ενός άλλου άσημου πολίτη, για την πάυση του κυρίου Μιχαηλίδη επέδειξε ομολογουμένως υπερβάλλοντας ζήλο. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί αμέσως η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να προωθήσει τα περί πενταμελούς ελεκτικής επιτροπής συμβουλίου κλπ. Όπως προανήγγειλε. Χρειάζονται τροποποιήσεις νομοθεσιών και του συντάγματος περιλαμβανομένου. Φρονώ ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει σε διορισμό νέου γενικού ελεκτή και αν όντως εννοεί τον εξυγχρονισμό της ελεκτικής υπηρεσίας, θα αναζητήσει άτομο πλησίον του ορίου συνταξιοδότησης για να αποφύγει περαιτέρω μπλεξίματα. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη.